Σιγό χρώματα. Να πούμε καταρχάς ένα καλησπέρα στον κύριο Χατζηβέη, Χάρη. Καλησπέρα. Πώς είσαι, Χάρη? Μια χαρά, εσείς? Καλά είμαστε κι εμείς. Θα θέλαμε καταρχάς να πούμε ότι θα σε έχουμε μαζί μας κάθε δεύτερη Τρίτη να μιλάμε για τα ψυχιατρικά. Να τα γνωρίζει περισσότερο ο κόσμος. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε να κάνουμε με το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι ένας άνθρωπος να επισκεφτεί τον ψυχίατρο. Και θα συνεχίσουμε με την εκπομπή μας με ένα θέμα που όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε, με τις κρίσεις πανικού. Οπότε θα ξεκινήσουμε λίγο να μας πεις για τις κρίσεις πανικού, ένα θέμα που γνωρίζουν οι ακροατές μας και θέλουν να μάθουν περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Να ξεκινήσουμε για το τι είναι η κρίση πανικού και τι συμβαίνει στο μυαλό μας και το σώμα μας όταν τη βιώνουμε. Η κρίση πανικού είναι ουσιαστικά μια κορύφωση οξέως άγχους. Δηλαδή είναι μια κρίση άγχους η οποία κρατάει περίπου από 5 έως 20 λεπτά και στην οποία έχουμε συμπτώματα τα οποία είναι και ψυχολογικά αλλά και σωματικά. Είναι πιο συχνές σε νέους ανθρώπους, έχουν αύξηση τον τελευταίο καιρό, και πιο συχνές σε γυναίκες, χωρίς όμως να είναι αποκλειστικό. Τα συμπτώματα τα ψυχολογικά ουσιαστικά έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε αίσθημα απώλειας ελέγχου του νου, δηλαδή ο άλλος δεν καταλαβαίνει τι του συμβαίνει και έχει ένα φόβο επικείμενου θανάτου. Δηλαδή ξαφνικά φοβάται σε αυτό το δεκάλεπτο, 20 λεπτό που κρατάει, ότι πεθαίνει, ότι τρελαίνεται, ότι παθαίνει έμφραγμα. Δεν μπορεί να ελέγξει γενικότερα το... ότι παθαίνει κάτι σοβαρό, ιατρικό, και δεν μπορεί να ελέγξει το σώμα και το μυαλό του. Ναι. Και σωματικά αυτό το οποίο φοβάται, γιατί ο πανικός είναι μίμος, εμφανίζεται δηλαδή με τα συμπτώματα που φοβόμαστε. Αν φοβόμαστε, ας πούμε, ότι θα πάθουμε κάτι καρδιολογικό, εμφανίζεται με τέτοιου είδους συμπτώματα. Ουσιαστικά εκδηλώνεται με συμπτώματα όπως είναι η ταχυκαρδία, αυτό που λέμε αίσθημα παλμών, δηλαδή χτυπάει γρήγορα, ναι, η καρδιά μας. Έτσι, με δύσπνοια, δηλαδή παίρνει ταχύες και βαθιές εισπνοές, σαν να λαχανιάζουμε, σύνδρομο υπεραερισμού το λέμε αυτό. Υδρώνει, μπορεί να έχει τρέμουλο, έτσι, σπάσει στα χέρια, να έχει ένα αίσθημα αστάθειας, να μην αισθάνεται ότι μπορεί να βαδίσει, να σταθεί κανονικά. Να μουδιάζουν τα άκρα του ή γύρω από το στόμα. Μπορεί να εκδηλωθεί με ναυτίες, με βάρος στο στήθος. Δηλαδή έχει μια σειρά από νευρολογικά ή καρδιολογικά συμπτώματα τα οποία υφίστανται σε άλλες παθήσεις. Εδώ όμως είναι εκδήλωση σωματοποίησης του άγχους. Και γι' αυτό πολύ συχνά οι ασθενείς αυτοί καταλήγουν, όταν έχουν αυτές τις κρίσεις και δεν τις έχουν ξαναπάθει, καταλήγουν στα επίγοντα των νοσοκομείων. Ή καταλήγουν να πάνε πρώτα σε 10 άλλους γιατρούς γιατί θέλουν να αποκλείσουν, και σωστά ενδεχομένως στην αρχή, ότι συμβαίνει κάτι καρδιολογικό, κάτι νευρολογικό, κάτι παθολογικό, και αφού οι γιατροί των άλλων ειδικοτήτων αποκλείσουν τα ενδεχόμενα αυτά, συστήνεται συνήθως να επισκεφτούν ένα ψυχίατρο. Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν τις ερωτήσεις μας και πάμε τώρα στο πού μπορεί να οφείλονται αυτές οι κρίσεις πανικού. Γιατί ένα άτομο, ας πούμε, και πόσο έχει αυξηθεί αυτό το ποσοστό, μπορεί να πάθει κρίση πανικού? Έχει αυξηθεί αρκετά στις μέρες μας. Πολλοί το αποδίδουν και στην κρίση. Εγώ θα έλεγα ότι είναι συνδυασμός της κρίσης και του τρόπου ζωής, ο οποίος είναι έτσι και αλλιώς πιο αγχογόνος. Και γι' αυτό το παθαίνουν και πιο συχνά οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν ένα διαφορετικό lifestyle, όπως το λέμε, σε σχέση με τους ηλικιωμένους. Και ενδεχομένως έχουν και πιο πολλές ευθύνες φορτωμένες στο κεφάλι το διάστημα. Ουσιαστικά οφείλεται στα εξής πράγματα. Το πιο συχνό είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι είναι μια οξύ αγχώδης αντίδραση. Δηλαδή, είναι σαν να χτυπάει στο σώμα μας ένα συναγερμός, ο οποίος είναι ευάλωτος στη σκέψη. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πώς ένα αυτοκίνητο, ο συναγερμός στο αυτοκίνητο βαράει καμιά φορά όταν δεν είναι καλά ρυθμισμένος, όχι όταν το κλέβει κάποιος, αλλά όταν το ακουμπήσει ένας περαστικός ή ένα φύλλο. Ναι. Έτσι λοιπόν, αυτός ο συναγερμός, ο εσωτερικός που έχουμε, υπάρχει για να μας βοηθήσει να ανταποκριθούμε σε κάποιους κινδύνους. Και είναι αρχαίγονος μηχανισμός αυτός. Δηλαδή, το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, όπως λέγεται, που δεν το ελέγχουμε, παράγει αυτά τα συμπτώματα
όταν έχουμε να τρέξουμε ή να παλέψουμε. Έτσι, και γι' αυτό έχουμε αυτό το σαλαχάνιασμα που είπαμε, τις ταχυπαλμίες, τους υδρότες κτλ. Γιατί θα ήταν αυτά τα συμπτώματα τα οποία θα είχαμε αν ήμασταν σε αυτές τις καταστάσεις. Δηλαδή, φανταστείτε ένας αρχαίος άνθρωπος, να το πω έτσι, ο οποίος έχει να παλέψει ή να τρέξει, να φύγει από ένα λιοντάρι, μια τίγρη. Αυτός ο μηχανισμός λοιπόν ενεργοποιείται γιατί λόγω της σκέψης, η οποία είναι κάπως υπερτιμημένη μαγική, ας πούμε, βλέπουμε μπροστά μας κίνδυνο εκεί που δεν υπάρχει. Και ενεργοποιείται αυτός ο μηχανισμός σαν να υπάρχει στην πραγματικότητα αυτός ο κίνδυνος. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Δεν αγχωνόμαστε και δεν θέλει να μπει αυτός που έχει την πάθηση, για παράδειγμα, στο μετρό, γιατί φοβάται με αυτή τη μαγική σκέψη ότι δεν θα έχει αέρα. Γιατί εκεί έχει πολλούς ανθρώπους που καταναλώνουν τον αέρα και έχει το κίνδυνο ότι δεν θα μπορεί να αναπνεύσει εκεί. Οπότε με το φόβο αυτό ενεργοποιεί αυτό το μηχανισμό του αυτόματου του αυτόνομου νευρικού συστήματος και παράγονται κορτιζόλη, αδρεναλίνη, κάποιες ουσίες που πυροδοτούν αυτά τα συμπτώματα που είπαμε πριν. Αυτό είναι το πιο συχνό αίτιο. Έτσι. Υπάρχουν όμως και κάποια λιγότερο συχνά. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν κάποιες ειδικές φοβίες και όταν βρεθούν απέναντι στο φοβογόνο ερέθισμα, δηλαδή κάποιος φοβάται το ύψος, κάποιος φοβάται τους κλειστούς χώρους κ.ο.κ. Αν βρεθεί αντιμέτωπος με ένα τέτοιο φοβογόνο ερέθισμα, μπορεί να πυροδοτηθεί και κρίση πανικού εξ αυτού. Και επίσης υπάρχει και μια, εντάξει, μικρή ευτυχώς κατηγορία, που είναι κάποιοι συνάνθρωποι μας οι οποίοι έχουν μια διάγνωση που λέγεται παρανοϊδή σχιζοφρένεια. Και στο πλαίσιο παραλυρημάτων, δηλαδή σκέψεων οι οποίες δεν ισχύουν, μπορούν στο πλαίσιο της πάθησής τους να φοβούνται κάποια πράγματα τα οποία δεν ισχύουν και πάλι και εξ αυτού ενεργοποιείται έκφραση πανικού. Συνήθως, οι άνθρωποι οι οποίοι εκδηλώνουν τις κρίσεις πανικού είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτό που λέμε καταπιεσμένοι. Δηλαδή, είναι άνθρωποι οι οποίοι προτάσσουν πολύ περισσότερο τα πρέπει από τα θέλω. Και επίσης είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι υπεραναλυτικοί και έχουν πολύ χρόνο για σκέψη. Γι' αυτό και δεν είναι τόσο, δηλαδή στις γενιές των πατεράδων και των παππούδων μας, που ήταν πιο απλοϊκά τα πράγματα. Που ήταν πιο απλοϊκά τα πράγματα και που οι άνθρωποι, τώρα λέμε ότι έχουμε κρίση μεν, αλλά τότε ζούσαν, φανταστείτε, μετά τον εμφύλιο, μετά. Ναι, με πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ο βιοπορισμός δεν τους άφηνε πολύ χρόνο για σκέψη και συνεπώς αυτές οι εκδηλώσεις ήταν σχετικά λιγότερο γνωστές. Γιατί δεν αναλύανε, υπεραναλύανε τις καταστάσεις, οπότε δεν φορτώνανε τη σκέψη τους. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και τότε, γιατί ένα κομμάτι, ας πούμε το 40% της αιτιολογίας, είναι η ευαλωτότητα η οποία είναι και γονιδιακή. Έτσι, δηλαδή, για να το εκφράσει κάποιος, πρέπει να έχει και ένα γονιδιακό υπόβαθρο τέτοιο. Έτσι, αλλά πάνω σε αυτό επικάθεται αθρηστικά το άγχος που έχουμε σε όλη μας τη ζωή και κάποια στρεσογόνα ερεθίσματα αυτής της περίοδου. Τώρα, για να μην όμως ψυχιατρικοποιούμε τα πάντα, θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι όλες αυτές οι εκφράσεις κρίσης πανικού. Δηλαδή, θα πρέπει πάντα να αποκλειστούν τα οργανικά αίτια. Έτσι, παράδειγμα, ας πούμε, θα πρέπει να αποκλειστεί ότι κάποιος έχει πρόβλημα με το θυροειδή, υπερθυροειδισμό, γιατί τέτοια συμπτώματα έχεις και σε αυτή την περίπτωση. Αν είναι ανέλεγκτος, δεν είναι καλά ρυθμισμένος ο υπερθυροειδισμός. Επίσης, διαταραχές του παραθυροειδούς, κάποιες αριθμίες που θα μπορούσαν να είναι πραγματικές και όχι ως απόρρια της κρίσης πανικού. Και κάποιες άλλες. Να ρωτήσω τώρα εγώ κάτι. Mm-hmm. Όταν κάποιος έχει αριθμίες, όταν λοιπόν, επειδή είναι πολύ άσχημο το συνέστημα το να το νιώθεις αυτό, μπορεί οι αριθμίες αυτές να οδηγήσουν σε κρίση πανικού? Όχι. Δηλαδή το ότι όταν φοβάται ο άλλος. Όχι, γιατί συνήθως όταν το έχεις και είναι διαγνωσμένο, είναι κάτι που το ξέρεις, το περιμένεις και συνήθως είναι και ρυθμισμένο φαρμακευτικά. Ναι. Έτσι, το πρόβλημα συνήθως είναι όταν έχεις να διαφοροδιαγνώσεις, όταν συμβαίνει κάτι πρώτη φορά και ο άλλος δεν ξέρει αν είναι κάτι παθολογικό που τώρα προέκυψε, δηλαδή αν πρέπει να πάει να κάνει ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα που θα πρέπει, ναι, έτσι, στο νοσοκομείο για να αποκλειστεί αυτό. Και αν αποκλειστούν όλα τα οργανικά αίτια και δεν υφίσταται μία νόσος που να μπορεί να δικαιολογήσει το σύνολο των συμπτωμάτων, τότε παραπέμπονται οι άνθρωποι σε ψυχιάτρους. Συνήθως γίνεται αυτή η παραπομπή, δεν γίνεται πάντα, έχω να πω, και το καταλαβαίνω κιόλας, εδώ στην περιοχή μας πιθανό και να γίνεται.
σε πιο μεγάλα νοσοκομεία στην Αθήνα κτλ. Είναι λίγο δύσκολο αυτό. Δηλαδή, άμα έχουν να διαχειριστούν πολύ όγκο ασθενών στα επίγοντα και δίπλα έχει ένα πραγματικό έμφραγμα και εμφανιστεί και κάποιος που εμφανώς έχει κρίση πανικού, απλά μπορεί να του δώσουν ένα αγχολητικό και να φύγει. Ναι. Έτσι, δηλαδή, θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας ότι μας παραπέμψουν, δεν μας παραπέμψουν. Αν δεν βρίσκεται οργανική αιτία, καλό είναι να επισκεφτούμε ένα ψυχίατρο. Μάλιστα. Πόσο συχνή τώρα μπορεί να είναι μια διαταραχή πανικού σε ένα άτομο? Μπορεί να συμβεί μεμονωμένα, δηλαδή να σου συμβεί μία-δύο φορές στη ζωή σου, ένα-δύο επεισόδια και τίποτα πέραν αυτού, που απλά θα είναι πυροδότηση εξαιτίας του καταστάσεων συμβάντος. Και υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις που έχουμε αυτό που ονομάζουμε πλέον διαταραχή πανικού, όχι απλά μια μεμονωμένη κρίση πανικού. Η διαταραχή πανικού είναι το να έχεις ευνίδιες και επαναλαμβανόμενες κρίσεις πανικού. Αυτές μπορεί να πάρουν και τη μορφή ακόμα και να το έχεις πολλές φορές τη μέρα. Τόσο συχνά. Ακόμα και τη νύχτα στον ύπνο σου, να ξυπνήσεις από αυτό. Ναι. Η διαταραχή πανικού, εκτός από αυτές τις κρίσεις, ουσιαστικά χαρακτηρίζεται και από μια επίμονη ανησυχία για νέες προσβολές, δηλαδή το να το ξαναπάθει. Δηλαδή, ουσιαστικά στα μεσοδιαστήματα κάθεσαι και περιμένεις πότε θα το ξαναπάθω. Και επί της ουσίας με τη σκέψη σου το πυροδοτείς αυτό. Και παράλληλα έχεις και το φόβο για αυτό που θεωρείς ότι μπορεί να είναι οι επιπτώσεις. Δηλαδή δεν έχεις πιστεί και 100% συνήθως ότι αυτό είναι μια ψυχιατρική πάθηση και παράλληλα φοβάσαι ότι όταν το παθαίνεις αυτό θα πάθεις συγκοπή, θα πάθεις τρέλα, θα πάθεις έμφραγμα και ούτω καθεξής. Όλα αυτά οδηγούν και σε αυτό που λέμε συμπεριφορές αποφυγής. Δηλαδή το συσχετίζεις σωστά ή λάθος με κάποιες καταστάσεις. Το παθαίνεις αυτό. Οπότε σιγά σιγά αρχίζεις να κόβεις πράγματα τα οποία έκανες με το φόβο ότι έτσι είμαι πιο ασφαλής. Ναι, μήπως με πειράζει αυτό. Μήπως με πειράζει αυτό, μήπως με πειράζει εκείνο. Οπότε αυτό έχει επιπτώσεις, όπως καταλαβαίνουμε, στην κοινωνικότητα, στην εργασία κ.ο.κ. Δηλαδή, ο φόβος της επανάληψης οδηγεί ανθρώπους σε συμπεριφορές όπως για παράδειγμα δεν ταξιδεύει. Δεν οδηγεί. Ναι. Δεν μπαίνει σε ασανσέρ. Σε λάθος συμπεράσμα δηλαδή. Έτσι. Και κάποιοι μπορεί, δηλαδή αν το έπαθε μια φορά, ας πούμε, έτυχε να το πάθει κατά τη διάρκεια σε ένα λεωφορείο, ναι. Έτσι, μετά θα του μείνει στο μυαλό ότι δεν πρέπει να ταξιδεύει γιατί το παθαίνει τότε. Ναι. Έτσι, και η extreme εκδοχή αυτού του πράγματος είναι κάποιοι μπορεί να μείνουν και μείνουν στο σπίτι. Δηλαδή αν έχουν συχνές κρίσεις πανικού και πυροδοτούνται από διάφορα ερεθίσματα, καταλήγουν στο να αισθάνονται ότι το μόνο ασφαλές πράγμα είναι να μένω συνέχεια στο σπίτι και αυτό πάλι και εκεί θα τους πιάνουν. Ναι. Μάλιστα. Πάμε τώρα σε αυτό το γεγονός που μας έχει προβληματίσει όλους. Και αυτό που είπες, θέλω να αναλύσουμε λίγο το τι είναι η αγοραφοβία. Εντάξει, όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε, αλλά θέλω να μας πεις και λίγα πράγματα εσύ σε σχέση με αυτό. Ναι. Η αγοραφοβία είναι μια πάθηση η οποία συχνά είναι ξεχωριστή πάθηση, αλλά συνδέεται συχνά με τις κρίσεις πανικού. Ουσιαστικά είναι μια φοβία να μείνει κάποιος μόνος του σε χώρους όπου η διαφυγή θα είναι δύσκολη. Δηλαδή, αν πάθει κρίση πανικού, πρέπει να ξέρει ότι έχει εύκολη την έξοδο κινδύνου, ας το πω έτσι. Δηλαδή, φοβάται να πάει μόνος του, για παράδειγμα, στο σούπερ μάρκετ, γιατί μπορεί να τον πιάσει κρίση πανικού εκεί και να μην προλάβει, ας πούμε, να βγει. Ή στο γήπεδο που έχει πολύ κόσμο. Ή σε μια συναυλία. Ή στο αεροπλάνο που δεν μπορεί να κατέβει, ναι, ακόμα πιο πολύ. Δηλαδή, συνήθως αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καταστάσεις όπου μπορεί να υπάρχουν ουρές, πλήθος κτλ. Κλειστούς χώρους, αλλά μπορεί να συμβεί ακόμα και σε ανοιχτούς χώρους και έξω από το σπίτι, αρκεί να είναι μόνος του και να φοβάται ότι θα πάθει κρίση πανικού. Αν αυτό το πράγμα συμβαίνει για πολύ καιρό, για πάνω από 6 μήνες, και αφορά τουλάχιστον 2 χώρους, δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, συμβαίνει εκεί που έχει πλήθος, για παράδειγμα στο γήπεδο, και συμβαίνει και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τότε αυτό το πράγμα, αυτή τη διαταραχή, την ονομάζουμε αγοραφοβία. Σχεδόν η μισή ασθενής από αυτούς που έχουν τη διαταραχή πανικού που λέγαμε πριν, να αναπτύσσουν και αγοραφοβία. Με αποτέλεσμα να απομονώνονται και να μην γνωρίζουν πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν όλο αυτό. Ναι. Βέβαια, να πω ότι συχνά
η θεραπεία της διαταραχής πανικού θα οδηγήσει και σε βελτίωση της αγοραφοβίας. Ναι. Δεν είναι τόσο ξεχωριστές, ναι, αλλά μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω αντιμετώπιση, ειδικά ψυχοθεραπευτικά, η αγοραφοβία. Επίσης, υπάρχει και αγοραφοβία χωρίς ιστορικό διαταραχής πανικού. Έτσι. Αυτή συνήθως είναι χρόνια και φέρει έκπτωση λειτουργικότητας. Δεν είναι τόσο συχνή όμως αυτή. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια κρίση πανικού. Υπάρχουν δύο σκέλη στη θεραπεία. Το ένα σκέλος είναι το φαρμακευτικό και το άλλο σκέλος είναι το ψυχοθεραπευτικό. Το φαρμακευτικό σκέλος, χωρίς να μπαίνω σε λεπτομέρειες, έχει να κάνει με δύο μεγάλες κατηγορίες φαρμάκων. Η μία είναι κάποια αντικαταθλιπτικά που έχουν αγχολητικές ιδιότητες και η άλλη είναι τα αγχολητικά, οι λεγόμενες βενζοδιαζεπίνες. Η βασική θεραπεία είναι τα αντικαταθλιπτικά, απλά αυτά αργούν να πιάσουν. Έτσι, δηλαδή, με το που θα το πάρεις, αρχίζεις να καταλαβαίνεις μια μικρή βελτίωση σε περίπου 20-25 μέρες και ουσιαστικά η εξαφάνιση των συμπτωμάτων πλήρως θα επέλθει μετά από 2-3 μήνες. Αυτό είναι ένα μακρύ χρονικό διάστημα, το οποίο ανάλογα και με τη συχνότητα και την ένταση των συμπτωμάτων, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να το αντέξουν, να το περιμένουν μέχρι εκεί. Οπότε αναγκαζόμαστε συνήθως να κάνουμε συνδυασμό και με αγχολητικά, τα οποία δρούν γρήγορα και απαλύνουν τα συμπτώματα, όχι τα αίτια. Ναι. Δηλαδή, να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Όπως, ας πούμε, σε μία λίμωξη η αντιβίωση θα είναι η αιτιολογική θεραπεία, αυτή που θεραπεύει την κατάσταση, αλλά επειδή η λίμωξη μπορεί να κάνει πυρετό και πονοκέφαλο, μπορεί να πάρει και ντεπών υπονστάν. Το αγχολητικό στην προκειμένη περίπτωση είναι το ντεπών, ναι, και το αντικαταθλιπτικό είναι η θεραπεία. Απλά η θεραπεία αργεί να δράσει. Θέλει λίγο υπομονή και γι' αυτό δίνουμε και τα άλλα, γιατί όπως δεν θα μπορούσα να αντέχω με τον έχω συνέχεια 40 πυρετό, δεν αντέχω και με τον έχω κρίση πανικού μέχρι να με πιάσει το αντικαταθλιπτικό. Τα αγχολητικά όμως είναι παγίδα. Δηλαδή είναι ουσίες οι οποίες είναι εθιστικές σε αντίθεση με τα αντικαταθλιπτικά. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν το βρίσκουν αυτό ως καταφύγιο. Και παρά τις συστάσεις των γιατρών, θέλουν να συνεχίζουν να τα παίρνουν επί μακρόν, γιατί έχουν επί της ουσίας αναπτύξει εξάρτηση σε αυτά. Η σωστή εξάρτηση αναπτύσσει μετά από πολύμηνη θεραπεία με αυτά, η οποία δεν είναι σωστή. Το σωστό είναι να κάνεις αυτό που λέει ο ψυχίατρος, που συνήθως είναι το να παίρνεις αντικαταθλιπτικό για όσο διάστημα χρειαστεί, περίπου ένα χρόνο συνήθως, αλλά τα αγχολητικά να είναι μόνο για 1 με 2 μήνες. Και μετά σταδιακά να διακόπτονται, γιατί αλλιώς θα επέλθει εθισμός και θα θες όλο και μεγαλύτερη δόση για να πετύχεις το ίδιο αποτέλεσμα. Είναι σαν τα ναρκωτικά. Ναι. Αυτό τώρα είναι το κομμάτι το φαρμακευτικό, το οποίο ρυθμίζεται με επισκέψεις στο ψυχίατρο. Υπάρχει και ένα κομμάτι που είναι ψυχοθεραπευτικό. Η, κατά τη γνώμη μου, ορθότερη προσέγγιση ψυχοθεραπευτικά στις κρίσεις πανικού είναι αυτό το οποίο λέμε γνωσιακή ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, είναι μια ψυχοθεραπεία όχι σαν αυτή που βλέπουμε στην τηλεόραση συνήθως, που ξαπλώνουμε σε ένα ντιβάνι και λέμε τι έχουμε πάει στην παιδική μας ηλικία. Έτσι. Είναι ουσιαστικά κάποιες δομημένες συνεδρίες, 10-15 συνήθως, στις οποίες εστιάζει στο παρόν και στο πώς ουσιαστικά θα αλλάξεις τον τρόπο σκέψης που πυροδοτεί αυτά τα συμπτώματα. Δηλαδή, πώς θα μάθεις να διαχειρίζεσαι, να έχεις τον έλεγχο. Να μην βλέπεις μπροστά σου συνέχεια κινδύνους. Το οποίο το έχεις μάθει από μικρός, έτσι, πιθανότητα από το περιβάλλον σου. Πρέπει να το ξεμάθεις, να κάνεις αυτό που λέμε αναδόμηση της σκέψης. Αυτό είναι μια δουλειά η οποία θέλει κάποιο χρόνο, όχι πάρα πολύ χρόνο. Συνήθως είναι συνεδρίες περίπου μια φορά τη βδομάδα για 3-4 μήνες. Είναι επαρκές αυτό. Αλλά ο συνδυασμός της γνωσιακής ψυχοθεραπείας με τη φαρμακοθεραπεία είναι συνήθως προτιμότερος από ότι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Περίπου το 80% αυτών που κάνουν συνδυασμένη θεραπεία αποθεραπεύονται πλήρως, ενώ τα ποσοστά είναι μικρότερα όταν κάνεις μόνο το ένα σκέλος. Μάλιστα. Πολύ ωραία και καλό είναι να τα μαθαίνουν αυτά.
όσοι έχουν βιώσει μια τέτοια κατάσταση, για να δουν πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν. Τώρα θέλω να μου πεις πώς θα εξελίσσεται αυτή η αρρώστια, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν κρίση πανικού εφόρου ζωής, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Πώς εξελίσσεται δηλαδή. Ναι. Συνήθως το πρώτο επεισόδιο το έχει κάποιος χωρίς να είναι δεσμευτικό αυτό σε μικρή ηλικία, δηλαδή το έχουν νέοι ενήλικες. Μπορεί ακόμα και στο τέλος της εφηβείας υπάρχει το πρώτο επεισόδιο. Η νόσος είναι χρόνια έτσι, συνήθως και έχει υφέσεις και εξάρσεις. Αλλά αν κάνεις τη θεραπεία, τόσο τη γνωσιακή ψυχοθεραπεία όσο και τη φαρμακοθεραπεία, και την κάνεις για επαρκές χρονικό διάστημα, δηλαδή όχι μόνο μέχρι να εξαφανιστούν τα συμπτώματα, αλλά και να κάνεις φαρμακευτική θεραπεία συντήρησης, δηλαδή να τα παίρνεις για όσο κρίνει ο γιατρός σου, πιθανότατα αυτό θα είναι 1 με 2 χρόνια, τότε οι περισσότεροι μένουν ελεύθεροι συμπτωμάτων. Ναι. Έτσι. Ακόμα και αυτοί, δηλαδή ένα 80-85% είναι ελεύθεροι συμπτωμάτων ή έχουν πολύ ήπια συμπτώματα που πάνε να τους θυμίσουν ότι θα παθαίναν υπό άλλες συνθήκες κρίση πανικού, αλλά είναι σε θέση να το διαχειριστούν χωρίς να τους προκαλεί πρόβλημα στην καθημερινότητα. Σοβαρά συμπτώματα και μακροχρόνια παρακολούθηση έχει μόνο ένα 15% και συνήθως είναι αυτοί οι οποίοι μισοκάνουν τις θεραπείες ή τις παρατάνε γρήγορα κτλ. Συγγνώμη, αυτό έχει σχέση και όταν είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή το ότι όταν λαμβάνεις μια θεραπεία πρέπει από την αρχή ως το τέλος να είσαι εκεί και να είσαι επιταχυμένος γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί σωστά για να μην έχουμε κατάλοιπα ή μπορεί να μην έχουμε επιδείνωση. Πολλοί άνθρωποι έχουν την εντύπωση ότι πηγαίνω μια φορά στο ψυχίατρο, μου δίνει μια αγωγή και μετά μένω πιστός σε αυτή την αγωγή ή την τροποποιώ καταβούληση και απλά πηγαίνω στο νοσοκομείο, στον αγροτικό γιατρό ή σε ένα γενικό γιατρό και κάνω συνταγογράφηση, καταβούληση των φαρμάκων που γράφτηκαν σε αυτή τη μία επίσκεψη. Αυτό είναι λάθος αντιμετώπιση. Γιατί έτσι δεν έχεις παρακολούθηση, δεν επικαιροποιείται η αγωγή με βάση το τι συμβαίνει στην πράξη. Δηλαδή μπορεί ένα φάρμακο να θέλει αύξηση ή μείωση. Ναι. Μπορεί να θέλει σταδιακή διακοπή και εσύ να την κάνεις απότομα και να έχεις rebound φαινόμενο, δηλαδή να το πάθεις ακόμα χειρότερο αυτό που είχες. Μπορεί να θέλει μια προσθήκη. Έτσι, γιατί τα φάρμακα έχουν τα καλά τους, έχουν και κάποιες παρενέργειες. Μπορεί να εντοπίσει ο γιατρός μια παρενέργεια την οποία εσύ δεν έχεις εντοπίσει. Ή να πάρεις μια άλλη αγωγή για μια άλλη πάθηση και να μην κάνει να πάρεις το φάρμακο να το συνδυάσεις. Δηλαδή, όταν κάνουμε τη θεραπεία, το σωστό είναι τουλάχιστον μια φορά το μήνα να έχουμε παρακολούθηση από το γιατρό, από το ψυχίατρο. Επίσης, συχνό φαινόμενο είναι ως επιπλοκή να συνδυάζεται και με κατάθλιψη. Δηλαδή, ως επιπλοκή μιας μακροχρόνιας διαταραχής πανικού μπορεί να είναι ακόμα και η κατάθλιψη. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Το οποίο θέλει επιπλέον θεραπεία μετά. Το καταλαβαίνουμε γιατί όταν μιλήσαμε πριν για την αγοραφοβία ή για τις κρίσεις πανικού, αυτό το άτομο απομονώνεται, οπότε δεν έχει πολλές επιλογές, όπως είπες ότι είναι άνθρωποι με τα πρέπει και όχι με τα θέλω, οπότε καταπίεση και σωστά. Πάμε στην κατάθλιψη. Μάλιστα, σιγά-σιγά τα μαθαίνουμε κι εμείς εδώ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θες να προσθέσουμε κάτι άλλο. Απλά θέλω να μου πεις αν έχουμε κάποιο άτομο που μπορεί να πάθει κάποια κρίση πανικού, είτε το γνωρίζουμε είτε όχι. Εμείς, πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε? Δηλαδή πρέπει να το ήσυχα, πρέπει να το ηρεμήσουμε αυτό το άτομο, πρέπει να το μιλήσουμε, πρέπει να το αφήσουμε να περάσει. Τι πρέπει να κάνουμε? Αυτό που σας είπα, η κρίση πανικού είναι μια κορύφωση άγχους η οποία μπορεί να παίρνει μπροστά στα μάτια μας λίγο δραματοποιημένα χαρακτηριστικά, δηλαδή μπορεί να μοιάζει ο άλλος σαν να παθαίνει εγκεφαλικό, σαν να παθαίνει έμφραγμα, αλλά κρατάει λίγο. Όπως λέω συχνά, κανένας ποτέ δεν πέθανε από κρίση πανικού. Ναι. Αν το ξέρουμε αυτό και δεν πανικοβληθούμε γιατί θα το κάνουμε ακόμα χειρότερο, ο καθησυχασμός είναι ένα πράγμα καλό, χωρίς όμως να αρχίζουμε να πιθαναγκάζουμε τον άλλον. Κάνε αυτό, κάνε αυτό. Ναι, είναι στο μυαλό σου, εσύ φταίσεις, εσύ το προκαλείς τον εαυτό, γιατί έχουμε και τέτοιες συμπεριφορές συχνά όταν γίνεται διάγνωση και μετά. Το περιβάλλον που μπορεί να μην είναι πολύ εξοικειωμένο με αυτά,
Να λέει, να είδες, οι γιατροί σου είπαν δεν έχεις τίποτα, άρα τι θες και τα σκέφτεσαι αυτά, βγάλτε από το μυαλό σου, πάμε μια βόλτα. Δεν βοηθάει αυτή η συμπεριφορά. Ναι. Θέλει ένα καθησυχασμό και κυρίως παρότρινση το να ακολουθεί σωστά η αγωγή και το φαρμακευτικό κομμάτι και το ψυχοθεραπευτικό. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είχαμε και σήμερα μαζί μας. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα και όπως είπαμε θα είσαι εδώ κάθε δεύτερη τρίτη να μιλάμε για τέτοια θέματα. Να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια και εμείς πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.